Σε τρεις άξονες. Πάμε λίγο να τα πιάσουμε από την αρχή. Παρουσιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα το συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου που φτάνει μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 19, που συνολικά είναι 11 νέα προγράμματα για 88.500 ωφελούμενους και συνολικού προϋπολογισμού 632 εκατομμυρίων. Επιλέξαμε όμως στη συνέντευξη τύπου να δώσουμε μια ιδιαίτερη βαρύτητα στα προγράμματα που έχουν στόχευση στους νέους επιστήμονες. Δηλαδή είναι μια προγράμματα που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έχουν ένα διπλό στόχο. Την ίδια στιγμή που στοχεύουν στη μείωση και στην καταπολέμηση της ανεργίας, είναι και προγράμματα που έχουν μια σαφέστατη παραγωγική στρατηγική για τη χώρα. Δηλαδή, κουμπώνει με το αναπτυξιακό σχέδιο που έχει καταθέσει η ελληνική κυβέρνηση, που έχει 8 κλάδους αιχμής πάνω στους οποίους θα δουλέψουμε το επόμενο διάστημα. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο αυτά τα προγράμματα θέλουν να χτίσουν και μια γέφυρα ανάμεσα σε ένα εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό και σε κρίσιμους παραγωγικούς κλάδους, είτε μιλάμε για τη μεταποίηση, την αγροδιατροφή, το εξαγωγικό εμπόριο κτλ. Το δεύτερο κομμάτι που, που παρουσιάστηκε ήταν και το κομμάτι που σχετιζόταν με τους 5.500 νέους επιστήμονες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που θα δουλέψουν σε πολύ συγκεκριμένα project για τη θεσμική αναβάθμιση. Ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αυτά είναι η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας του ΕΦΚΑ, κάτι το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ τη λειτουργία του ενίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Λοιπόν, να πιάσουμε κομμάτι και συγκεκριμένα, δηλαδή ποιο είναι το πρώτο, ας πούμε. Συγγνώμη, στο μυαλό το δικό μου, έτσι όπως το συγκράτησα, το πρώτο είναι οι 10.000 θέσεις εργασίας για ανθρώπους που έχουν πολλά προσόντα και θα αμείβονται με 1.600 ευρώ ή μέχρι 1.600. Δηλαδή, όποιος έχει διδακτορικό θα παίρνει 1.600 ευρώ, το 50% θα είναι η επιδότηση του δημοσίου. Ακριβώς. Αυτό το πρόγραμμα είναι για το. Ο στόχος μας είναι να απορροφηθούν 10.000 νέοι επιστήμονες σε κρίσιμους παραγωγικούς κλάδους, στον κλάδο της αγροδιατροφής, της μεταποίησης, της βιομηχανίας και σε μια οριζόντια ειδικότητα σε όλη την οικονομία για αποφύτους πληροφορικής. Ποια είναι η στόχευση. Οι οποίοι θα βοηθάνε σε όλο το δημόσιο. Δηλαδή, όχι, αυτό είναι για τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι για τον ιδιωτικό τομέα. Άρα, για να το πούμε από την αρχή, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία είναι άνεργα και σκέφτονται να φύγουν. Κάποια παιδιά που ενδεχομένως θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα και σου λέει δεν θα έχω και τα έξοδα του ενοικίου, την ακριβή διατροφή του εξωτερικού για να δω αν με συμφέρει. Δεν χρειάζεται μόνο να έχεις ένα διδακτορικό τίτλο, αλλά σε συγκεκριμένα παιδιά έχετε κάνει μια επιλογή από τομείς που θεωρείτε ότι είναι αναγκαίοι. Η επιλογή βρίσκεται πρώτα απ' όλα στον τομέα της οικονομικής δραστηριότητας, δηλαδή ποιες επιχειρήσεις θα μπορούν να υποφεληθούν από αυτό το πρόγραμμα. Και λέμε είναι επιχειρήσεις που πρέπει να είναι στον ευρύτερο χώρο της μεταποίησης, της βιομηχανίας, της αγροδιατροφής. Και υπάρχει και μια οριζόντια ειδικότητα που οποιαδήποτε επιχείρηση μπορεί να κάνει χρήση του πληροφορικάριου. Υπάρχει ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις. Είναι το άλλο κομμάτι. Είναι 10.000 άνθρωποι, 10.000 νέοι επιστήμονες, θα πάνε στον ιδιωτικό τομέα, θα έχουν μεταπτυχιακό, θα πάρουν έως 1.600 ευρώ. Είναι καλός μισθός, πολύ καλός μισθός. Ο Μερτζάνης που είχε επιχείρηση όμως θέλει να τα δώσει. Έχω εκδηλώσει ενδιαφέρον ως επιχειρηματίας για αυτό το πρόγραμμα. Το ξέρω. Έχετε μιλήσει με τους επιχειρηματίες. Έχουμε ήδη χαρτογραφεί στο πεδίο μέσα από επικοινωνίες που έχουν γίνει με ενώσεις επιχειρηματιών και συζητώντας πάνω στην πιθανότητα να βγει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Ήταν πολύ θετική η ανταπόκριση και νομίζω ότι μια μεταβλητή που θα βοηθήσει πάρα πολύ. Μέχρι τώρα στα προγράμματα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας έπρεπε ο εργαζόμενος που θα μπορούσε να μπει στο πρόγραμμα να ήταν εγγεγραμμένος στον ΑΕΔΑ από 3 έως 6 μήνες. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κάνουμε μια κρίσιμη αλλαγή και μπορεί κάποιος να υποφεληθεί από αυτό το πρόγραμμα ακόμα και αν είναι άνεργος μίας μέρας. Αυτή η μεταβλητή είχε κιόλας ζητηθεί μέσα από τον διάλογο που είχε γίνει μέσα από και τους κοινωνικούς εταίρους και επιχειρήσεις από το χώρο της αγοράς. Οπότε νομίζουμε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στην απορρόφηση κάποιος του προγράμματος. Κάποιος που είναι έξω, δεν παίρνει ενδεχομένως 1.600 ευρώ. Είναι έξω. Επιστρέφει στην Ελλάδα. Γράφει στο Ταμείο Ανεργίας τη Δευτέρα, την Τρίτη. Μπορεί να πάρει πια δουλειά. Ακριβώς. Δηλαδή, για ένα νέο επιστήμονα, ο οποίος μπορεί να εργάζεται αυτή τη στιγμή ή να τελειώνει τις σπουδές του στο εξωτερικό και μπορεί να έχει μία πρόταση εργασίας στην Ελλάδα, μπορεί τη μία μέρα γράφεται στον ΑΕΔ και την άλλη μέρα, στο βαθμό που υπάρχει αυτή η πρόταση, είναι στη θέση εργασίας. Έχουν φύγει πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί επιστήμονες, κοντά στις 500.000. Εδώ συζητάμε για αυτά τα προγράμματα, πόσες είναι αυτές οι θέσεις. Το κομμάτι το οποίο αυτή τη στιγμή απασχολεί αποκλειστικά τους νέους επιστήμονες είναι 10.000 στο πρώτο πρόγραμμα, 16.000 στα προγράμματα που είναι κατάρτιση πιστοποίηση πρακτική άσκηση και άλλε 5.500 στο κομμάτι που είναι στην απασχόληση στο ευρύτερο δημόσιο. Και τι διάρκεια έχουν. Τα προγράμματα απασχόληση έχουν 12 μήνες διάρκεια. Για ένα χρόνο δηλαδή. Ακριβώς, αλλά
όταν μιλάμε για πρόγραμμα που επιδοτεί νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, μετά η επιχείρηση έχει την υποχρέωση να κρατήσει τον επιδοτούμενο για άλλους 3 μήνες και υπάρχει πλάσια υποχρέωση ότι όσο είσαι σε ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα. Δεν απολύσεις κάποιον άλλο εργαζόμενο. Πρέπει να διατηρήσεις το σύνολο του εργατικού δυναμικού. Με ποια έννοια, γιατί μπορεί κάποιος να αποχωρήσει ή για κάποιον λόγο, σημαντικό λόγο, να πρέπει να γίνει μια απόλυση, αλλά έχει υποχρέωση η επιχείρηση να επαναπροσλάβει. Δηλαδή, αν μπήκε σε ένα πρόγραμμα με 20 εργαζόμενους, δεν μπορεί να μειωθεί το εργατικό δυναμικό. Δεν μπορεί, ας πούμε, να κλείσει το μάτι σε 5 εργαζόμενους και να κλείσει εσύ 5 και να μείνει με 15. Πρέπει να προσλάβει κάποιους άλλους. Δεν επιτρέπεται σε επιχείρηση η οποία βρίσκεται σε πρόγραμμα επιδότησης να μειώσει το εργατικό δυναμικό. Δεν επιτρέπεται να επαναπροσλάβει κάποιον που πριν δούλευε, τον απέλησε έτσι ώστε να μπει σε αυτό το πράγμα. Υπάρχουν αυτές οι ρήτρες. Σε τη λογική αυτή μπορεί κάποιο να παίρνει την επιδότηση, να διώχνει κάποιου άλλου από το δυναμικό του και να κάνει ένα τέτοιο κύκλο. Είπατε μέχρι το Μάρτιο του 19 όλα αυτά τα προγράμματα, 88.500 θέσεις, θα έχουν πληρωθεί. Θα έχουν βρει αυτοί οι άνθρωποι δουλειά. Ακριβώς. Πάμε σε αυτό το πρώτο. Με τις 10.000 θέσεις, με τα μέχρι 1.600. Ποιο είναι το πρώτο, αυτό είναι το πρώτο. Αυτό το πρόγραμμα θα ανοίξει μέσα στον Οκτώβρη. Θα ανοίξει σε 2 φάσεις. Η πρώτη φάση που θα ανοίξει τον Οκτώβρη θα αφορά 6.000 και η δεύτερη φάση που θα αφορά 4.000 θα ανοίξει μέσα στο πρώτο. Πιο συγκεκριμένα έχουμε, ανοίγει τον Οκτώβριο, είπατε. Ακριβώς. Τον Οκτώβριο, πότε. Μέχρι τέλος του μήνα. Δεν μπορώ να σας πω ποιος γίνεται. Μέχρι τέλος του μήνα. Σε 2 φάσεις. Γιατί μπορεί να γίνει μια φορά μονοκόμματα. 10.000 θέσεις ανοίγουν. Γιατί πρέπει να γίνει. Αυτό τι βοηθάει. Να το καταλάβουμε λίγο κι εμείς. Γιατί καμιά φορά είναι λίγο χαοτικός ο τρόπος που δουλεύει το ελληνικό κράτος. Και λες, ρε παιδί μου, τώρα τι διαφορά να ανοίξουν 6.000 τώρα και άλλες 4.000 με τον καινούριο χρόνο. Ακριβώς επειδή, όπως είπαμε και πριν, το συγκεκριμένο πρόγραμμα εξαρτάται πάρα πολύ και από τη δυναμικότητα που θα υπάρξει από την αγορά. Επιλέξαμε, και επειδή είναι ένα πάρα πολύ ακριβό πρόγραμμα, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στοιχίζει 110 εκατομμύρια, επιλέξαμε να το ανοίξουμε με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε και με καλύτερους όρους την παρακολούθηση του προγράμματος. Ναι. Το δεύτερο πρόγραμμα, το οποίο και αυτό μέσα στον Οκτώβριο θα έχει βγει, η προκήρυξη είναι οι 5.500 νέοι επιστήμονες στο δημόσιο. Το συγκεκριμένο θα είναι 12 μήνη απασχόληση σε συγκεκριμένα project, όπου ένας νέος επιστήμονας θα πάει να δουλέψει πάνω στο αντικείμενό του. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα stage που είχαμε ζήσει παλιότερα, που ήταν ένα πρόγραμμα χωρίς ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς ασφαλιστική κάλυψη και με μισθούς εξευτελιστικούς. Και ο στόχος μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι να μπορέσουν σε κρίσιμους τομείς του δημοσίου να συμβάλλουμε σε αυτό που ονομάζουμε θεσμική αναβάθμιση. Επίσης είναι με χρονική διάρκεια αυτό. Αυτό είναι 12 μήνες. Είναι 12 μήνες. Νομίζω, παραδείγματος χάρη, ένα πολύ ενδιαφέρον project πέρα από αυτό το οποίο αναφέρθηκα, το οποίο είναι η ψηφιακή αναβάθμιση μια σειρά φορέων, όπως είναι ο ΕΦΚΑ, που είναι ένα κρίσιμο πεδίο ψηφιακή αναβάθμιση του δημοσίου. Είναι ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα το οποίο θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη στις φυλακές ανηλίκων. Το οποίο νομίζω ότι δείχνουν ακριβώς το πώς μπορείς σε κρίσιμους τομείς. Τι έχουμε όμως, συγγνώμη, έχουμε σειρά προτεραιότητας. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με προσόντα, όπως αντιλαμβάνεται και η κυβέρνηση, γιατί δημιουργεί τέτοιες θέσεις εργασίας. Και μετά έρχεται ο άλλος και σου λέει, παιδιά, εντάξει, εγώ κάνω τα χαρτιά μου, αλλά μπήκε ένας άλλος με διδακτορικό. Περίπου τα ίδια χρόνια προϋπηρεσίας είχαμε ή δεν είχαμε σε ορισμένες θέσεις. Άρα κάνω και μια. Όλη αυτή η διαδικασία αποπτεύεται από τον ΑΣΕΠ. Όλη αυτή η διαδικασία αποπτεύεται από τον ΑΣΕΠ. Υπάρχει αυστηρή μοριοδότηση ΑΣΕΠ που έχει μοριοδότηση και στο κομμάτι της ανεργίας και στο κομμάτι των τυπικών προσόντων κτλ. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία είναι καθαρή, δίνει τη δυνατότητα ενστάσεων μέσα στους χρόνους που έχουν οι ενστάσεις του ΑΣΕΠ και είναι τελείως κρυστάλλινη και δηλαδή δεν υπάρχει καμία δυνατότητα εξωτερικής παρέμβασης ως προς το πώς θα γίνουν μέσα ΑΣΕΠ, οι επιλογές. Να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Για άλλες ηλικίες, αυτούς που είναι πολύ καιρό άνεργοι, ίσως μεγαλύτεροι. Ωραία. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι ένα από τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία, ειδικά όταν έχει βγει από μια τόσο μεγάλη κρίση, είναι η μακροχρόνια ανεργία. Και η μακροχρόνια ανεργία, ειδικά σε ανθρώπους που μπορεί να απολύθηκαν από μια δουλειά μετά τα 50, είναι μια τεράστια πληγή. Τα προγράμματα τα οποία κυρίως στοχεύουν σε αυτή την κατηγορία είναι τα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι η ίδια εμπειρία έχει δείξει ότι μια ιδιωτική επιχείρηση. Είναι χωρίς όριο ηλικίας αυτό, θα έλεγα ότι είναι αντιστρόφως. Στην κοινοφελή εργασία, ένας άνθρωπος μακροχρόνιας ανεργίας έχει πολύ μεγαλύτερη προτεραιότητα να μπει από ένα νέο άνθρωπο. Και αυτό γιατί έχει φανεί από όλα τα δεδομένα μέχρι τώρα ότι η ιδιωτική αγορά πολύ δύσκολα, όσο μεγάλη, όσο υψηλή και να είναι η επιδότηση, θα επιλέξει έναν άνθρωπο κοντά στα 55, κοντά στα 57. Όμως είναι τεράστια κοινωνική ανάγκη αυτός ο κόσμος να μην εγκλωβιστεί στη μακροχρόνια ανεργία. Πριν από μερικές μέρες βγήκαν οι τελικοί πίνακες για το μεγάλο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας 30.000 ανθρώπων στους δήμους, όπου
το πάνω από 50% σε αυτά τα προγράμματα είναι στην κατηγορία της μακροχρόνιας ανεργίας. Και νομίζω ότι εδώ το κρίσιμο είναι ότι μια σειρά από δήμοι που έχουν κάνει σωστή χρήση αυτού του προγράμματος. Σε τι θέσεις μπαίνουν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή. Τα project τα επιλέγει ο Δήμος. Mm. Δηλαδή δεν έρχεται το Υπουργείο να πει στον Δήμο ποιες είναι οι ανάγκες σου και ποια project θα κάνεις. Ένα πολύ καλό και χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο Δήμος Περάματος, όπου μέσα από αυτά τα προγράμματα που πήρε εξειδικευμένους τεχνίτες, κατάφερε να κάνει μια συνολική αναβάθμιση στις σχολικές μονάδες του Περάματος και την ίδια στιγμή να ανοίξει και ένα μεγάλο κλειστό Ολυμπιακό κολυμβητήριο, που ήταν κλειστό για πολλά χρόνια. Πήρε ανθρώπους μόνο για τις ειδικότητες για να φτιάξει τα σχολεία του. Ακριβώς. Την ίδια στιγμή όμως κάποιοι Δήμοι έχουν προτείνει και project τα οποία σχετίζονται με τον πολιτισμό, την πολιτιστική διαχείριση αγαθών που μπορεί να υπάρχουν στο Δήμο ή την πολιτιστική. Άρα είστε σε συνεργασία με το Δήμο, ο οποίος ζητάει που έχει την ανάγκη και έτσι μετά ανοίγει. Οι Δήμοι πρέπει να ορίσουν συγκεκριμένα project. Δηλαδή, να το πω πολύ χοντρά, αν ερχόταν ένας Δήμος και έλεγε ότι εγώ θέλω 5 ανθρώπους για το γραφείο του Δημάρχου να κάνω γραφείο τύπου, αυτό είναι ένα project μη επιλέξιμο. Mm. Πρέπει να είναι project τα οποία έχουν υψηλό κοινωνικό αποτέλεσμα στην περιοχή, πρέπει να είναι project πολύ σαφώς ορισμένα. Mm. Και νομίζω ότι μέχρι τώρα αποτελεί ένα καλό παράδειγμα του πώς είναι ένα μέτρο για να βοηθάει στην αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας. Αν θέλουμε όμως να δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα, προφανώς το πιο κρίσιμο ζήτημα, ειδικά στη μακροχρόνια ανεργία, είναι πώς πηγαίνουν οι οικονομικότερες εξελίξεις. Δεν θα μπορούσε ένα πρόγραμμα μόνο του να είναι η απάντηση σε αυτό. Όλο αυτό το πρόγραμμα δεν το συζητάμε. Έχει πάρα πολλά θετικά χαρακτηριστικά. Αφορά ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Οι άνεργοι βεβαίως είναι πολύ περισσότεροι. Τα χρήματα τα οποία θα πάρουν δεν είναι αυτά τα ψίχουλα, τα 300 ευρώ και τα 400 ευρώ προηγούμενων προγραμμάτων. Απ' την άλλη, υπάρχει μια κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση σε δύο σημεία και θα ήθελα να απαντήσετε και στα δύο. Υπάρχουν αυτοί που λένε γιατί είναι 12 μήνα τα προγράμματα, 88.500 θέσεις και δεν κάνουμε διετή προγράμματα με τις μισές θέσεις. Μήπως επειδή είναι προεκλογική χρονιά να χαρούν περισσότεροι άνθρωποι, παύλα ψηφοφόροι. Και υπάρχει και άλλη κριτική που κουμπώνει εκεί που λέει ότι η ανεργία έχει πέσει 8 μονάδες. Με αυτά τα προγράμματα μπορεί να πάει στις 10 ή στις 11 η πτώση. Και αυτό πάλι επίσης να είναι στην φαρέτρα της κυβέρνησης ως ένα επιχείρημα. Σε αυτά τα δύο τι λέτε? Νομίζω ότι επί της αρχής οποιαδήποτε κυβέρνηση και να κατάφερε να μειώσει την ανεργία θα ήταν μια συνολική νίκη για όλη την ελληνική κοινωνία. Και δεν θα μπορούσα εγώ ως Έλληνας πολίτης να κρίνω μια κυβέρνηση ότι κάνει προεκλογικά μειώνει την ανεργία. Μακάρι και οι προηγούμενες κυβερνήσεις προεκλογικά να μειώνουν την ανεργία. Η αλήθεια είναι ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι η πρώτη κυβέρνηση η οποία θα παραδώσει μέσα στην κρίση. Ασκείται κριτική. Δεν σας το λέει τυχαίο όλες κατά τους αυτό. Το γνωρίζω. Ασκείται κριτική. Λένε ότι αυτό όλο είναι προεκλογικό. Σας το είπε καθαρά. Δεύτερο στοιχείο εδώ το οποίο σπάει τη συζήτηση για προεκλογικό είναι ότι ακριβώς επειδή όλο το προηγούμενο διάστημα οι απορρόφησεις των ευρωπαϊκών κονδυλίων από την ελληνική κυβέρνηση και από την πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει στο Υπουργείο Οικονομίας έχει πάει πάρα πολύ καλά, μέσα από τη ρήτρα αναθεώρησης καταφέραμε να πάρουμε πολλά περισσότερα λεφτά. Η ρήτρα αναθεώρησης έκλεισε πριν μερικούς μήνες, άρα αντικειμενικά τώρα θα γινόταν η εξειδίκευση αυτών των προγραμμάτων που προέκυψαν από τη ρήτρα αναθεώρησης. Επίσης, για να είμαστε και λίγο ειλικρινείς, αν ένα χρόνο πριν τον επίσημο προεκλογικό χρόνο δεν πρέπει ο ΑΕΔ και η ελληνική κυβέρνηση να σχεδιάζει προγράμματα για την ανεργία και πρέπει να κάνει υπομονή ένα χρόνο, νομίζω ότι θα έπρεπε να προεκλογικά ένα χρόνο πριν να κλείνουμε όλα τα υπουργεία και να σταματάμε. Αν κάποια προγράμματα θα μπορούσαν να είχαν εξάμηνη ή 24μηνη και από τα διαδικασία διάρκεια ή διπλάσια. Ποια είναι η κρίσιμη μεταβλητή? Ότι δεν μπορούμε να έχουμε ενιαία προσέγγιση σε όλα τα προγράμματα. Δηλαδή, ο χρόνος στην κοινοφελή εργασία που είναι 8 έχει μια λογική. Το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα που είναι για ανθρώπους με υψηλά επιστημονικά προσόντα και θα δουλέψει σε συγκεκριμένα αντικείμενα έχει 12 μήνο και αυτό έχει πολύ συγκεκριμένο χρόνο με βάση το ποιος είναι ο χρόνος υλοποίησης των project που θέλουμε να υλοποιηθούν. Τώρα σχετικά με τα προγράμματα νέων θέσεων εργασίας, το 12μήνο συν 3 μήνες υποχρεωτικής απασχόλησης είναι η παραδοσιακή πρακτική που ακολουθεί ο ΑΕΔ. Άρα εδώ δεν υπήρξε κάποια αλλαγή. Τώρα κύριε Λιόπουλε, ξέρετε πολύ καλά ότι παρά τις όποιες προσπάθειες έξω είναι ζούγκλα η αγορά. Δηλαδή όλοι ξέρουμε για τις ευέλικτες μορφές εργασίας και τώρα δεν έχουμε και την αδήλωτη εργασία. Έχουμε την υποδηλωμένη, το οποίο είναι πολύ πιο δύσκολο ενδεχομένως να εντοπιστεί. Τι κάνετε και αν αυτές οι ομάδες που βγαίνουν έξω και κάνουν ελέγχους επαρκούν και είναι και η υπηρεσία καλά στελεχωμένη, υπάρχει υποστελέχωση? Νομίζω ότι ένα χαρακτηριστικό μέγεθος ήταν το τελευταίο δελτίο τύπου που έβγαλε η επιθεώρηση εργασίας για τους ελέγχους που γίνανε το καλοκαίρι σε τουριστικές περιοχές. Όπου μπήκανε, αν δεν κάνω λάθος, σε 4.000 ελέγχους μπήκαν περισσότερα από 1.000 πρόστιμα.
πρόστιμα τα οποία αντιστοιχούν σε 4 εκατομμύρια δεδουλευμένα, όχι δεδουλευμένα μόνο, γιατί είναι και ζητήματα ωραρίου κτλ. Η επιθεώρηση εργασίας στο τελευταίο διάστημα έχει αναβαθμιστεί και σε επίπεδο εργαλείων, γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμο τα πληροφοριακά εργαλεία που έχει. Να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα για αυτό που ονομάζεται υποδηλωμένη εργασία. Το risk analysis, το οποίο αυτή τη στιγμή πλέον υπάρχει στην επιθεώρηση εργασίας, επιτρέπει σε ζωντανό χρόνο να διαβάζεις όλα τα δεδομένα που οι επιχειρήσεις δουλεύουν στο εργάνι, που δηλώνεις στο εργάνι, και μέσα από αυτό να επιλέγεις με όρους αφημί σε ποια επιχείρηση πρέπει να πας να κάνεις έλεγχο. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτομάτως θα βρεις παράβαση, αλλά μέσα από μια σειρά από κανόνες στοχεύεις τις. Σε περιπτώσεις που είναι πιο πιθανό να βρεις παράβαση. Τι βλέπετε, τι βρίσκεται περισσότερο. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν έχεις μια εταιρεία εστίασης και βλέπεις ότι όλος ο κόσμος σε αυτήν την εταιρεία είναι τετράωρος, αυτομάτως το σύστημα σε κατευθύνει εκεί. Πολλές φορές έχετε και καταγγελίες, βέβαια. Εννοείται, εννοείται. Οι εργαζόμενοι πλέον δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Για μας είναι πάρα πολύ κρίσιμη η γραμμή το 15-5-12, γιατί δίνει δυνατότητα και για ανώνυμη καταγγελία. Τονίζω την ανώνυμη καταγγελία, γιατί ακριβώς όπως είπατε, δεν είναι εύκολο για έναν εργαζόμενο με το όνομά του να πάει στην επιθεώρηση εργασίας και να πει ότι είναι αυτή η κατάσταση. Πηγαίνετε και ζητάτε τα χαρτιά, ας πούμε, λοιπόν, στην καφετέρια που έχετε δει και έρχονται όλοι οι εργαζόμενοι και λένε τι 4 ώρες, 3,5 ώρες μας κρατάει, γιατί είναι καταπληκτικός εργοδότης. Όχι, όχι, δεν... Ή πηγαίνετε, πίνετε ένα καφέ το πρωί, ένα το μεσημέρι και το βράδυ. Αυτό δεν λειτουργεί με βάση τη δήλωση του εργαζόμενου. Πηγαίνει ο έλεγχος, καταγράφει τους εργαζόμενους που βρίσκει εκεί, τι ώρα τους βρίσκει και αν τα στοιχεία δεν συμφωνούν με τα στοιχεία τα οποία πρέπει να είναι δηλωμένα από πριν. Στο πληροφοριακό σύστημα εργάνη, τότε προχωράμε τις ποινές. Εδώ ήταν και η τελευταία μεγάλη τρύπα που έκλεισε. Δυστυχώς, μέχρι πριν από λίγο καιρό, η υπεροριακή εργασία στην Ελλάδα καταγραφόταν σε ένα χειρόγραφο βιβλίο, μη θεωρημένο. Άρα, ένα τρόπο τον οποίο μπορούσες πολύ εύκολα να παραβιάσεις. Δηλαδή, μας είχαν έρθει συγκεκριμένες καταγγελίες για μεγάλες επιχειρήσεις που μπορεί να είχαν και 5 διαφορετικά βιβλία. Ένα βιβλίο για το αν θα περάσει η επιθεώρηση, ένα βιβλίο για το αν δεν θα περάσει η επιθεώρηση και πάει λέγοντας. Και όλα αυτά δηλωνόντουσαν εκ των υστέρων στο σύστημα. Με την αλλαγή που κάναμε ότι πλέον και η περιοριακή εργασία πρέπει να δηλώνεται κανονικά ηλεκτρονικά και καταργήθηκε το χειρόγραφο βιβλίο, έχουμε δει πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές, ειδικά στον τραπεζικό κλάδο που ήταν και ένα εκεί είχαν γίνει είχε... μεγάλο άλλο ότι δεν και πληρώνονται... Όχι μόνο στο τραπεζικό κλάδο. Όχι μόνο, αλλά πόσο μάλλον και σε τράπεζες. Δηλαδή να είναι μια καφετέρια σε μια συνοικία, εν πάση περιπτώσει, είναι διαφορετικό το αντίκτυπο. Το να μπαίνει σε ένα τραπεζικό κατάστημα και η διοίκηση να φυγαδεύει 30 εργαζόμενους από τις κάλες κινδύνου μέσα από διπλανό κατάστημα ήταν κάτι το οποίο. Συνέβη αυτό. Προφανώς και συνέβη. Προφανώς και συνέβη. Ήταν κάτι το οποίο. Σας το λέω ειλικρινά ότι αν κάποιος μου το περιέγραφε πριν από 1,5 χρόνο, θα μου φαινόταν ακραίο. Θα έλεγα ότι είναι υπερβολικό, ότι δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και όμως είχε φτάσει αυτή η κατάσταση στις τράπεζες που να χρησιμοποιούν τέτοιες πρακτικές. Πλέον τα μηνύματα τα οποία μας έρχονται από παντού είναι ότι έχει αλλάξει, ειδικά μετά την τελευταία επιβολή κλεισίματος που μπήκε στη Θεσσαλονίκη, που ένα κεντρικό κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς έκλεισε για 3 μέρες. Mm-hmm. Μετά από, γιατί ένα από τα πράγματα που αλλάξαμε και αυστηροποιήσαμε τα πρόστιμα είναι ότι πλέον δεν είναι μόνο το χρηματικό κομμάτι, αλλά είναι και η προσωρινή αναστολή λειτουργίας. Λειτουργούν αυτή η νέα διαχείριση στα πρόστιμα. Μέχρι που υποχρεώνει και κάποιον που δεν έχει το 1500 ευρώ. Η συγκεκριμένη αλλαγή για το πρόγραμμα για το πρόστιμο για την αδήλωτη εργασία που δίνουμε κίνητρο στο βαθμό που θα προσληφθεί, επειδή λειτουργεί τους τελευταίους 2 μήνες, δεν έχουμε ακόμα τα δεδομένα τα οποία μπορούν να αξιολογήσουν. Αυτό το οποίο είχαμε πει όμως από την πρώτη στιγμή είναι ότι σε εξαμηνιαίο επίπεδο εμείς θα μαζεύουμε τα δεδομένα για να δούμε ακριβώς αν είναι αποτελεσματικό το μέτρο ή όχι. Δηλαδή, τα πρώτα στοιχεία της συζήτησης που είχαμε κάνει δείξανε μια συνένεση και από τους εργαζόμενους και από τους εργοδότες να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα μένει να αποδειχτεί, είμαστε αισιόδοξοι. Δεν μπορούμε να σας αποχαιρετήσουμε χωρίς να ρωτήσουμε για τον κατώτατο μισθό. Ήμουν έτοιμος. Όχι απλώς τι θα γίνει, αλλά πού θα πάει. Και υπάρχουν και, ξέρετε, και κάποιες συστάσεις και προεργοδότες που λένε αφού στο τέλος αποφασίζει το Υπουργείο τι χρειάζεται ο διάλογος. Εγώ λοιπόν θα το πω αλλιώς. Αφού στο τέλος το Υπουργείο θα αποφασίζει, δεν μας λέτε περίπου πόσο θα ανέβει ο κατώτατος μισθός, να ξέρουμε και τι θα περιμένουμε, να μην δημιουργούνται προσδοκίες τεράστιες, αλλά να έχουμε και μια βάση. Κατανοητό. Εδώ επιτρέψτε μου να πω εισαγωγικά όμως το εξής, ότι όταν μιλάμε για τον κατώτατο μισθό, πρέπει να μιλάμε την ίδια στιγμή για τις συλλογικές συμβάσεις. Γιατί επειδή πλέον η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων είναι μια πραγματικότητα στη χώρα, παραδείγματος χάρη στον κλάδο των ξενοδοχοϋπαλλήλων, από τη στιγμή που υπήρχε υπογεγραμμένη συλλογική σύμβαση και αυτή επεκτάθηκε, πλέον ο εισαγωγικός κατώτατος μισθός στο συγκεκριμένο κλάδο είναι στα 780. Δεν έχει σημασία αν κάποιος είναι κάτω των 24, πάνω των 24, και δεν έχει σημασία που θα πάει
εωκατάτος μισθός συνολικά. Το λέω αυτό ότι και οι συλλογικές βάσεις είναι ένα κρίσιμο στοιχείο. Δεν θα μπορούσα, όχι μόνο δεν θα ήταν σωστό, δεν θα μπορούσα να σας πω τώρα ότι ο εωκατάτος μισθός θα πάει εκεί, γιατί πρέπει να γίνει μια επιστημονική δουλειά και η δουλειά διαβούλευση εισαγωγικά. Αυτό το οποίο είναι κλεισμένο είναι ότι πρώτον, όταν θα οριστεί ο καινούριος κατώτατος μισθός, καταργείται ο υποκατώτατος, δηλαδή εγώ οι νέοι κάτω των 25. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Θα το ρωτήσω ξανά. Δηλαδή, γιατί δεν έπρεπε να καταργηθεί ο υποκατώτατος ήδη? Θα μου πείτε για να μην γίνει αλλαγή μετά και να μην χρειαστεί να αλλάξουν πάλι μισθοί, και τι έγινε? Ωραία, για να είμαστε ειλικρινείς, η ελληνική κυβέρνηση διεκδίκησε την κατάρριση του υποκατώτατου μισθού μέσα στη διαπραγμάτευση. Ναι. Ήταν από τα πράγματα που δεν μπορέσαμε να πετύχουμε εκείνη τη στιγμή. Τώρα το πετύχατε. Μπορούμε να το πετύχουμε τώρα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι σε μια συνολική διαδικασία. Ο καινούριος κατώτατος θα ισχύει από αρχές Γενάρη. Οπότε έχει κρυθεί ότι πρέπει να πάμε ενιαία και για τον υποκατώτατο και για τον κατώτατο. Προφανώς νομίζω ότι το παράδειγμα της Πορτογαλίας, στο οποίο έχουμε αναφερθεί πολύ, το οποίο είναι μια χώρα η οποία μέσα στα 4 προηγούμενα χρόνια έχει καταφέρει κάθε χρόνο να έχει αυξήσει τον μισθό 5%, νομίζω ότι δείχνει μια εκεί σταδιακή πάμε, μετά. Δηλαδή, δεν μπορώ να σας το ξαναλέω και το λέω ειλικρινά. Το ξαναλέω. Είπαμε σε αυτή τη λογική θα προχωρήσουμε. Η λογική της σταδιακότητας είναι προφανώς και υπάρχει. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι σε μια οικονομία που έζησε την καταστροφή και μέσα σε ένα βράδυ μειώθηκε 23% και 32% μισθός. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Βέβαια, ευχή είναι κάποια στιγμή οι Πορτογάλοι να λένε το παράδειγμα της Ελλάδας που κατάφερε να αποκτήσει μεγαλύτερες ελευθερίες. Αλλά σκεφτείτε, σκεφτείτε και το εξής, ότι θα είναι δύο οι παρεμβάσεις. Δεν είναι απλά το πόσο θα αυξηθεί ο κατώτατος, όπου για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια ξεπαγώνει ο κατώτατος, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Θα είναι ότι θα είναι και η κατάρρευση του υποκατώτατου, που για όλο το κομμάτι της νεολαίας είναι. Και όλα αυτά τώρα, ξέρετε, κύριε Υπουργέ, πάνε αλυσίδα. Δηλαδή, αν ερχόταν και κάποιος εδώ και έλεγε και τι γίνεται και με τα συνταξιοδοτικά, θα έλεγε, και ακούμε συχνά έτσι τις αναλύσεις, ότι αν μείνουμε σε αυτούς τους μισθούς και αυτές τις φορές, πώς θα λειτουργήσει ο ΕΦΚΑ και αργότερα τι συντάξεις θα πάρουν οι άνθρωποι. Το ασφαλιστικό σύστημα έχει τρεις βασικές κοινωνικές μεταβλητές, που είναι πρώτον ποιο είναι το επίπεδο της ανεργίας, δεύτερον ποιες είναι οι εργασιακές σχέσεις και μισθοί, και τρίτον ποιο είναι το επίπεδο της εργασίας. Τελικά μας είπατε πόσο θα ανέβει ο κατώτατος μισθός και δεν το άκουσα εγώ. Περιέγραψα ακριβώς τη διαδικασία, την οποία δεν θα μπορούσα να ξεφύγω για να σας δώσω νούμερο, και αυτό το μοναδικό σίγουρο αυτή τη στιγμή που σας είπα είναι ότι καταργείται και ο υποκατώτατος. Πάνω κάτω ένα μισθό παραπάνω το χρόνο. Θέλετε να σας δώσω ένα νούμερο? Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να σας δώσω. Όχι, ένα μισθό δεν θέλω να πω. Γιατί είναι σημαντικό. Προσπαθήσαμε Πορτογαλία να πούμε το 5%, να πούμε τίποτα. Δεν βγαίνει τίποτα από αυτό. Μέσα στο τετράμινο που ακολουθεί πάντως, αυτά όλα θα έχουν αποσαφινιστεί από ό,τι έχουμε καταλάβει. Όχι απλά θα έχουν αποσαφινιστεί. Το χρονοδιάγραμμα λέει ότι από Γενάρη θα είμαστε πλέον με το καινούριο κατώτατο. Οι συντάξεις θα αποπούν. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή ότι δικαιώνεται η κατεύθυνση της ελληνικής κυβέρνησης, που έλεγε από την πρώτη στιγμή ότι το μέτρο ήταν δημοσιονομικό και δεν είχε κανένα λόγο να υλοποιηθεί. Ο πρόεδρος του Eurogroup δήλωσε και αυτός ότι είναι ένα δημοσιονομικό και όχι ένα διαρθρωτικό μέτρο. Άρα πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα φανεί ότι υπάρχει συμφωνία ότι δεν θα προχωρήσουμε στα. Δεν θα προχωρήσουν ή θα αναβληθεί? Όχι, θα αναβληθεί. Ότι δεν θα ακυρωθεί το μέτρο. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Δεν θα πηγαίνουμε δηλαδή κάθε χρόνο μέσα στα επόμενα με τον προϋπολογισμό. Η κατεύθυνση είναι για την ακύρωση του μέτρου, δεν είναι για την αναβολή. Ακύρωση του μέτρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κρατάμε ότι τέλος του Οκτώβρη ξεκινάνε τα προγράμματα αυτά και θα είναι μέσω ΑΣΕΠ. Είναι 88.000 άνθρωποι για 10 προγράμματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα μας. Το επόμενο θέμα.